Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκου. Η πραγμάτωση μιας αυτοκρατορικής υποτέλειας στο θέλημα της Παναγίας. Η εκπλήρωση του ένθεου πόθου ενός θεήλατου ερημίτη. Εστία Πανάγιας Έγλης. Ο λίχνος Φωτός Ιλαρού παραμένει ακατάλυτος εδώ και 9 αιώνες και η ακτινοβολία του από την καθηγιασμένη μορφή της Θεοτόκου θα φωτίζει εσαΐ την Ορθοδοξία. Οι ψηλαφιτές μαρτυρίες μιας μακραίωνης ιστορικής πορείας, σφραγισμένες επί αιώνες στα σκευοφυλάκια της Μονής, από το φόβο του φθοροποιού χρόνου, αλλά και από δέος. Όμως η κυβωτός της Παναγίας του Κύκου ανοίγει, όχι για να εκτεθούν τα ιερά κοιμήλια στο κοσμικό φως, αλλά για να αριστεί ο κόσμος από το πνευματικό τους πλούτο. Γένεση ενός μουσείου. Εγγένεια, 17 Μαΐου στις 11 το πρωί. Των και κοιμημένων εγένετο. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μην πιάσουμε 10 προγράμματα πριν. Ξηθέτες καλύτερα. Άλλους ελευθερίες.
Επιτροπή Εγγενείων Μουσείου Ιεράς Μονεσκήπου αρχίζει με αγιασμό υπό της αυτού μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των τελμάτων ημών αίτησεν εν το ψαλήν ημάς των αγγέλων των ημών. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς.
Δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Πρόσχομεν. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου. Σοφία. Προστή των επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Τέκνοντίτεν, πιστός ο λόγος και περί τούτων που λομέ σε διαβεβαιούστεν, ειν αυθοντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκόντες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περίστασον, εις ήγαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτη ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μαν φανέτωσαν δε οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας κρύας, ή να μειώσουν ακαρπή. Κρίνη σοι του αναγνώντη. Λουλιά, λουλιά, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Κρίνη πόση. Εκ το πνεύμα της σου. Εκ του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές. Ημίσεστε του άλλας της γης. Εάν δε το άλλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε, εις ουδέν ισχύνε έτοι μη βληθύνε έξω και καταπατήστε υπό τον ανθρώπο. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δυνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ου δεκαίουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της εν διοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήρθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγιαστήνε του Ιδορφού του, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταπεμπτήνε ημίν του Σίαν τη Θείαν Χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήφθορα ενείς κατά των Θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερκουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων πλάησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση.
τον Κυρίο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε Θεούσα και πάκουσον ημών το εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κρίσεως του εαυτών αυχένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εν πριστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεως και κεραντισμού και εν έστω ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και το σολφυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας την βασιλεύση κατά Κύριε και μεγάλη η δόξα σου και της ικανός λαλήσεντας δυναστεία σου ότι εν κόλπης του ανάρχου πατρός αηδίως υπάρχον επεδημήσας επί γης διαφιλανθρωπία άνθρωπος γενόμενος και εσκήνωσας εν ημίν των του Σολομώντος ναών κέντρων της επιγείου δράσεώς σου καταστήσες και την οφειλωμένη προς τον οίκον του πατρός σου ευλάβεια υποδείξες. Προσέτεινη προσπίπτωμεν και σε οικετεύομεν αγαθέ όπως αγιάσεις το εκκλησιαστικό μουσείο τούτο, όπερ εγγενίζομαι σήμερα, τους δε επιμελώς εργασαμένους και κοπιάσαντας και αθεαρέστους προσενεγκώντας τα εκτιθέμενα όδε κοιμήλια, πλουσίως αντάμυψων και επευλόγησων. Η δούγαρ σε βάσματα τίμια, η σκηνήν απόλαυση, σπουδήν και θαυμασμών προβάλλονται, αοι πατέρες ημών εφιλοτέχνησαν, εσεβάστησαν και διαφύλαξαν, εικόνες σεπτέ, και γραφέ Άγιε, σκεύητη ετοίμια, ανάγλυφα και λειτουργήματα και άμφια λειτουργικά, εκ των εις την δημοσίαν και ιδιωτική λατρείαν αφιερωμένων και καθηγιασμένων θησαυρών. Διόν πατροπαράδοτος Θεοσέβια, τον απανταχού της γης Ορθοδόξων Ομογενών μαρτυρείται, και η βυζαντινή φιλοκαλία και παραδοσιακή τέχνη της Αγιωτάτης Εκκλησίας ημών γνωρίζεται. Ούτω και τις παραδόσεις κρατούμεν και την παρακαταθήκην φυλάσσουμεν. Από θησαυρίζοντες κληρονομίαν σεπτήν, σεμνήν, των πατέρων ημών και άσυρων και αλόβητων τηρούμεν αυτήν από πάσης φθοράς, ιεροσιλίας και αρχαιοκαπηδίας. Σιγαρ πρέπει και αποφύλλεται πάσα δόξα και μεγαλοπρέπεια, τιμή άμα και προσκύνησης,
το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπισίμων δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, μακαριότατε, σεβαστών ιερατείων, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρέσβοι και εκπρόσωποι ξένων χωρών στην Κύπρο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Εδώ μέσα σε αυτή την αυλή της Ιεράς Μονής Κύκου, την αυλή του Κυρίου, ζωογονείται η πίστης, ενισχύεται η ελπίδα, εξαγιάζεται η αγάπη προς τον Χριστόν και τον άνθρωπον. Εδώ σε αυτό το χώρο, με τα πεύκα που γονάτισαν στο πέρασμα της εικόνας της Παναγίας της Κυκώτισσας, βιώνουμε την υπόστασή μας, την ταυτότητά μας, την ιστορική μας πορεία, την πολιτιστική και εκκλησιαστική μας παράδοση και κληρονομιά. Η πατρίδα δεν είναι απλώς ο τόπος, είναι κυρίως ο τρόπος. Γι' αυτό και ενσαρκώνεται στα πρόσωπα εκείνων που βιώνουν τον τρόπο. Οι πατρίδες δεν μπορεί να είναι αφηρημένες, είναι ενσαρκωμένες. Τις εσαρκώνουν οι καλύτεροι όσοι μετέχουν. Και εδώ, σε αυτό το μοναστήρι του Κύκου, ο τρόπος ενσαρκώθηκε στους δρασοφόρους μοναχούς του, οι οποίοι για 900 χρόνια κάλλιστοι και άξιοι της πατρίδος και της πίστεως αναδείχθηκαν και αναδεικνύονται. Και αν ο σήμερα δεν έκλεισαν οι αγκάλες του ουρανού για τη μικρή μας πατρίδα, είναι γιατί ανάμεσα σε πολλά άλλα, ο μικρός καλόγερος διαβάζει το απόδειπνο κάθε βράδυ, προφέροντας
τις ακατανόητες λέξεις με θαυμασμό. Και ακόμη, γιατί ο μεγάλος καλόγυρος εφραίνεται στο άκουσμα του κύριε Λέησον Τεσσαρακοντάκης. Ανέβρεση της ψυχής, μαρτυρία της Ορθοδοξίας και της Ορθογνωσίας. Σε αυτή την Ιερά Μονή του Κύκου συμπυκνώνεται όλο το μεγαλείο της φυλής μας, της χριστιανοσύνης, οι αγώνες και οι αγωνίες του λαού μας, οι προσδοκίες και τα οράματά του. Με τη δημιουργία του Εκκλησιαστικού Μουσείου, η Ιερά Μονή Κύκου, ο ηγούμενος Νικηφόρος και η Ιερά Αδελφότητα προσθέτουν έργων περίλαμπρων στην άμετρη πνευματική, κοινωνική, εθνική, εκπαιδευτική, θρησκευτική και ανθρωπιστική προσφορά της Μονής. Η χείρα, η ταύτα γράφουσα, βαθύνεται στο χώμα. Τα δε υπ' αυτής γραφόμενα μένουν εις τον αιώνα, αναφέρει ρίσεις λαϊκή και φιλοσοφημένη. Και το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου αποτελεί μνημείο μαρτυρία για τις ρίζες αυτού του λαού που χάνεται στο χρόνο, την ιστορική του καταβολή, την ελληνική, το ήθος και την ηθική του, την αμόλυντη παράδοσή του, καθορίζοντας την αρχή μας, την πορεία μας, αλλά και το χρέος προς τη σκλαβωμένη πατρίδα. Ο άριζος άνθρωπος, ο άλαλος θεατής των γεγονότων, ο άνθρωπος του περίπου και του μέσου όρου, ο αποξενωμένος από τη θρησκευτική και εθνική του παράδοση, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της σημερινής εποχής. Το θέμα δεν είναι να ζήσεις. Το θέμα είναι να ζήσεις σωστά ή τουλάχιστον να πεθάνεις σωστά. Άνθρωποι και λαοί αμνήμονες, ασύνδετοι από το ήθος του τόπου τους, δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινωνία με προοπτική. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η σημερινή προσφορά της Μονής με το Μουσείο αποτελεί πόμνηση του εαυτού μας στον τόπο και τον τρόπο μας, αν θέλουμε να βιώσουμε και να μεγαλουργήσουμε. Γιατί όσο βιώνουμε την υπόστασή μας, όσο παραμένουμε αταλάντευτοι στην πνευματική μας κληρονομιά, κανείς δεν μπορεί να μας πάρει τη μικρή μας γη, τη μακρή μας πατρίδα. Γιατί η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν, όσο εμείς είμαστε ζυμωμένοι με αυτό που λέγεται πατρίδα και θρησκεία. Σας ευχαριστώ και καλώς ήλθατε στην Ιερά Μονή του Κύκου. Προήμιον υπό του Διευθυντού του Μουσείου, κυρίου Στυλιανού Περδίκη. Μακαριότατε, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, σεβαστοί εκπρόσωποι των πρεσβυγενών πατριαρχείων και λοιποί ιεράρχες, σεβαστών ιερατείων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλώς ήλθατε. Δόξα το Αγίο Τριαδικό Θεό και τη Θεοτόκο τη Κυκκωτήση. Έργο δύσκολο και πολυχρόνιο, το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου έγινε πραγματικότητα. Στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, το αυτοκρατορικό ιματοφυλάκιο στεγαζόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Πενταπύργιο. Αυτής της παλατιανής αίθουσας, τα θυρόφυλλα παρέμεναν ολάνυχτα για να θαυμάζουν οι κάτοικοι και οι ξένοι επισκέπτες της βασιλεύουσας τα βαρύτιμα χρυσοκέντητα διάλυθα αυτοκρατορικά ενδύματα, πέπλα και σκεύη. Παράλληλα,
η Εκκλησία κατά τις μεγάλες γιορτές και πανηγύρις της χριστιανοσύνης επεδείκνυε τα πολύτιμα σκεύη και άμφια της. Έτσι και η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκου, η οποία ανάγει την ίδρυσή της απευθείας στο Βυζαντινό Αυτοκράτορα Αλέξιο Πρώτο Κομνηνό, ως αδιάλειπτος συνεχιστής της παράδοσης, την αναβιώνει σε μια σύγχρονη έκδοσή της. Το εγγενιαζόμενο σήμερα Μουσείο της Μονής Κύκου, τηρουμένων των αναλογιών, ας μας επιτραπεί να το χαρακτηρίσουμε ως ένα νέο σε μικρογραφία πενταπύργιο. Γι' αυτό και ο ιδρυτής του, ηγούμενος Νικηφόρος, οραματίστηκε και προσέδωσε αυτοκρατορικής κλίμακας μεγαλοπρέπεια στις αίθουσές του. Στις προθήκες του ναού αυτού της τέχνης εκτίθενται μέρος των ποικίλων θησαυρών που διαφύλαξε η αδελφότητα της Μονής Κύκου στην 900 χρόνων πολυτάραχη και εν πολλής περιπετειώδη ιστορική της πορεία. Πέραν αυτών προβάλλονται έργα θύραθεν ελληνικού πολιτισμού, καθώς και αντικείμενα του ευρύτερου ορθόδοξου κόσμου. Το Μουσείο της Μονής Κύκου δεν αποτελεί μονάχα ένα απλό εκθεσιακό χώρο, αλλά και ένα ζωντανό επιστημονικό ίδρυμα με ποικίλη προσφορά και δραστηριότητες στον τομέα του. Αυτό που η Κυπριακή Πολιτεία ακόμη δεν μπόρεσε να προσφέρει, έναν σύγχρονο μουσείο με όλες τις επιστημονικές προδιαγραφές, κάτι που έχει ιδιαίτερη ανάγκη ο τόπος μας, μας το χάρισε πρώτη η Εκκλησία μέσω της Ιεράς Μονής Κύκου. Αξίζει ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους πατέρες της Κυκώτικης Αδελφότητας και πρωτίστως στον ηγούμενον αυτής, κύριο Νικηφόρο. Ελάχιστης στις ηλιστικές μέρες μας, όπου κυριαρχεί το εύκολο χρηματικό κέρδος, επενδύουν σε πολιτισμικά έργα. Η Ιερά Μονή Κύκου το επετέλεσε ξοδεύοντας αφιδώς. Ουδέν όμως των όσων εντός ολίγου θα τέρψουν την ψυχή μας, θα υλοποιούνταν αν στο πηδάλιο της Μονής Κύκου δεν βρισκόταν ο ηγούμενος Νικηφόρος. Ανήρ με ταπεινή καταγωγή, αλλά με ευγενική αριστοκρατική ψυχή. Ένας Βυζαντινός θεοσέπτορ δεσπότης. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσε από κοντά κάθε εξέλιξη των εργασιών και έβρισκε πάντοτε λύσεις στα ποικίλα προβλήματα και προσκόμματα που παρουσιάζονταν. Αλήθεια, πόσες φορές έμεινε μαζί μας άγρυπνος, άοκνος, μέχρι τις μικρές πρωινές ώρες στους χώρους του μουσείου, συζητώντας και εκφράζοντας απόψεις για επίτευξη του αρτιότερου αποτελέσματος. Ακούραστος, αταλάντευτος, οτριρός, ανθρώπινος, επίσκοπος πάντων. Οι οραματισμοί και οι μόχθοι του καρποφόρησαν. Το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου, αγλαών φυλακτήριων παλαιών έργων, εγεννήθη. Σε μένα και σε όλους τους συνεργάτες μου στο Μουσείο, επιτρέψτε μας να σας απευθύνουμε το εις πολλά έτη φιλό Θεέ Γέροντα, και ήθε η Παναγία του Κύκου, ταπεινός υπηρέτης της οποίας προστρέξατε πεδιώθεν,
να σας διαφυλάσσει από κάθε επιβουλή. Έχετε μακρύ δρόμο ακόμη μπροστά σας για να επιτελέσετε και άλλα έργα θαυμαστά εις δόξαν της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Πέραν του Ηγουμένου και της αδελφότητας της Μονής Κύκου, καθώς και των πολλών άλλων που ενεπλάκησαν στην πραγμάτωση του έργου, θα ήταν παράληψη να μην απευθύναμε τις ξεχωριστές μας ευχαριστίες, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι σήκωσαν το βάρος της ημέρας και τον καύσωναν, στον κύριο Μενέλαο Χριστοδούλου, στους συναδέλφους Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου και Δημήτριο Αθανασούλα, στους συντηρητές μας Χρήστο Καρή, Σταύρο Ανδρέου και Σουζάνα Αγαθόκλη, στις γραμματείς Ξανθούλα Λοΐζου και Παρασκευούλα Παπανδρέου, στο φωτογράφο Ράντομιρ Τσβέτιτς και στον καλλιτεχνικό μας σύμβουλο Γεώργιο Σιμώνη. Ευχαριστίες οφείλομαι και στην Οργανωτική Επιτροπή των Εγγενείων. Σεβαστοί και αγαπημένοι και αγαπητοί προσκεκλημένοι, αποχωρώντας από το βήμα, θα ήθελαμε να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας τον ερχόμενο Οκτώβριο στο Μοναστήρι της Παναγίας του Σύντη, με τόχιο της Ιεράς Μονής Κύκου στην Πάφο, όπου θα γίνει η βράβευση των εργασιών αναστήλωσης του μνημείου από τη Διευρωπαϊκή Οργάνωση Europa Nostra, έργο και αυτό του μουσείου μας υπό την ακίμητη πάντοτε επισκοπία του Ηγουμένου Νικηφόρου. Σας ευχαριστώ. Η αυτού μακαριώτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, θα απευθύνει χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατη, Άγιε Καθηγούμενε, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση και χαρά, ανταποκρινόμενη στην επιθυμία και πρόσκληση του Πανοσυλλογιωτάτου Ηγουμένου της Μονής, κυρίου Νικηφόρου και των αδερφών αυτής, ήρθαμε για να τελέσουμε τα εγγένεια του μουσείου και την έκθεση σε αυτόν τόσο των βυζαντινών εικόνων, όσων και πολλών άλλων ιερών σκευών και πολυτίμων κοιμηλίων που με ευλάβεια πολλοί διαφυλάχθησαν και διαφυλάσσονται στην ιερά αυτή και περίπιστο μονή της Παναγίας του Κύκου. Η ιερά αυτή μονή από απόψε ως προσφορά στην νήσο και διαφύλαξη κοιμηλίων κατέχει την πρώτη θέση. Με το επιβλητικό μέγεθος και την έκταση των κτηριακών συγκροτημάτων της, του ιερού ναού, των κελίων, της βιβλιοθήκης και των χώρων φιλοξενίας και υποδοχής, εντυπωσιάζει αναμφιβόλως τον επισκέπτη. Στη μακρά ιστορική της πορεία πέρασε περιόδους δόξας και ακμής, αλλά και εποχές καταστροφής και ερημώσεων από πυρκαγιές και επιδρομές αλλοθρήσκων και αλλοδόξων κατακτητών. Είναι γνωστή η λαιλασία από τους Τούρκους κατακτητές κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Περίφημα αλλά και πολύτιμα κοιμήλια υρπάγησαν και μετεφέρθησαν από αυτούς. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, με καντάρι καμήλων. Στην μακραίωνα ιστορία της, η Μονή Κύκου έδωσε πολλά και λαμπρά δείγματα της εθνικοθρησκευτικής της προσφοράς, τόσο στη διαφύλαξη της Ορθοδοξίας, όσο και στην επιβίωση του Ελληνισμού. Σε καιρούς δύσκολους, τόσο κατά την αλλόδοξη Φραγκοκρατία, όσο και κατά την Τουρκοκρατία, στάθηκε φωτοβόλα εστίας στήριξης και παρηγορίας
και σε καιρούς ανέμων κακοδοξίας, στήρος ασάλευτος της Ορθοδοξίας. Στα κελία της, αλλά και στο ιερό περιβάλλον της, πλήστοι όσοι, κουρασμένοι οδηπόροι της ζωής, έβρισκαν την ενίσχυση και την ανακούφιση, αλλά και τον τρόπο της συνάντησής τους με τον Θεό. Το θαυματουργικό σεπτό εικόνισμα της Παναγίας, έργων κατά την παράδοση του Αποστόλου Λουκά, τα διαφυλασσόμενα ιερά λείψανα μεγάλων και αγίων μορφών της Εκκλησίας μας, αποτελούσαν πηγές ενίσχυσης, αναγέννησης και αγιασμού. Γι' αυτό η ίδρυση και η λειτουργία του μουσείου, του οποίου τελούμε σήμερα τα εγγένεια, ήταν μια αναγκαιότητα, όχι μόνο για την προβολή και διαφύλαξη της θρησκευτικής και άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και μια μαρτυρία της ορθόδοξης χριστιανικής μας πίστεως, της πίστεως του λαού μας και της ελληνικής μας καταγωγής. Σήμερα, μάλιστα, που τόσο η θρησκευτική και η πολιτιστική, όσο και η εθνική κληρονομιά και επιβίωση του λαού μας αντιμετωπίζουν θανάσιμων κίνδυνων από τη συνεχιζόμενη τουρκική εισβολή, η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και δημιουργίας, μπορούμε να πούμε πως αποτελεί μια σημαντική συμβολή στον αγώνα που διεξάγουμε για εξουδετερώση των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε και ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ο αγώνας αυτός του λαού μας για θρησκευτική, πολιτιστική και εθνική επιβίωση δεν είναι σημερινός. Υπήρξε και είναι συνεχής. Για τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια αυτόν τον αγώνα διεξάγουμε με θυσίες, βέβαια πολλές, αλλά και με επιτυχία. Βρισκόμενοι στο σταυροδρόμι των εθνών και των πολιτισμών τριών υπήρων, αντιμετωπίσαμε πολλές φορές τεράστιους κινδύνους, όχι μόνο εθνικής, αλλά και πνευματικής πολιτιστικής αλλοτρίωσης και όχι σπάνια και φυσικής εξόντωσης. Πολλοί πολυτρόπος και πολυειδός επεδίωξαν αυτήν την αλλοτρίωση και την εξόντωσή μας. Δεν το πέτυχα. Δεν το πέτυχα γιατί οι ρίζες δεν ήταν μόνο παθιές, αλλά και ισχυρές και αναδημιουργικές. Όταν το τσεκούρι της βαρβαρότητας κατόρθωνε να χτυπήσει κάποια ρίζες, αυτές δεν ξηραίνονταν. Μέσα από τις πληγές αναπηδούσαν νέοι βλαστοί. Συνέβαινε αυτό που ο Βασίλης Μιχαηλίδης βάζει στο στόμα του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, όταν ο βάρβαρος εκπρόσωπος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας απειλούσε να καταστρέψει τη Ρωμιοσύνη. «Σφάξε μας ούλους, τσατζγενή το γέμα μας αυλάτσι. Κάμε τον κόσμο ματσελιών και τους Ρωμιούς τραούλια, αμάξερε πως σύλλαντρον όντα σκοπή καβάτσι, τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια». Αυτά τα παραπούλια, αυτή η συνεχής αναδημιουργία και αναγέννηση, ήταν εκείνη που διαφύλαξε και διασφάλισε την επιβίωση του λαού μας. Πολλοί μας ύβρισαν, μας κάλεσαν Φίνικες, Ανατολίτες, άλλοι μας κάλεσαν λαό χωρίς εθνότητα, και όλοι αυτοί για να δικαιολογήσουν τα ανώσια έργα τους και να επιτύχουν τους δόλιους σε βάρος μας σκοπούς τους. Όλοι όμως αυτοί δεν μας είπαν γιατί για τρεις και πλέον χιλιάδες χρόνια ο λαός μας μιλά και γράφει ελληνικά, σκέφτεται, εργάζεται και δημιουργεί ελληνικά. Δεν μας είπα γιατί δίδει αδιάκοπα ελληνική τη μαρτυρία και την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ποιος άλλος λαός επέδειξε τόσο δυναμισμό, ποιος άλλος λαός πέρασε από τόσα καμίνια αλληπαλλήλων κατακτήσεων, ερημώσεων, πνευματικών και πολιτιστικών καταπιέσεων και επιδράσεων και κατόρθωσε να μείνει στη μέγιστη του πλειοψηφία εθνικά, πνευματικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά αναλύωτος. Στον αδιόκοπο τούτο αγώνα για επιβίωση συνέβαλαν αμφιβόλως τρία πράγματα. Η γλώσσα, η θρησκεία, η πολιτιστική μας παράδοση και μαρτυρία. Στον αγώνα αυτό του λαού μας φιλοδοξεί να συνεχίσει και να συμβάλλει και η Ιερά Μονή Κύκου, όχι μόνο γιατί αποτελεί πανκύπριον και σεβάσμιον προσκύνημα όλου του λαού, αλλά και με την έκθεση των ιερών και άλλων κοιμηλίων που εγκαινιάζουμε σήμερα. Γιατί με την έκθεση των κοιμηλίων θα τονίζεται η μαρτυρία της χριστιανικότητας και ελληνικότητας του λαού αυτής της νήσου και στους διάφορους ξένους επισκέπτες. Συγχαίρομαι λοιπόν το Οικουμενικό Συμβούλιο της Ιεράς Μονής Κύκου, η οποία τη χάνει και τροφός ημών για την οργάνωση και πολύ επιτυχή αυτήν έκθεση, και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός και η Παναγία η Μεγαλόχωρη να διαφυλά την ιστορική αυτή μονή εις αιώνας αιώνων ως πηγήν ιερούς φωτός και ως πηγή αγιασμού για το λαό μας.
Χαιρετισμός τώρα, ο οποίος εστάλει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, τον οποίον θα διαβάσει ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος. Ευχαριστούμε. Το οσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτη κύριο Νικηφόρο, ηγουμένο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκου και την περί αυτών ιερά αδελφότητη τέκνης της ημών μετριότητος εν κυρίω αγαπητής χάριν και ειρήνη παραθεού. Μεγάλη χαράν ενεποίησεν ημίν ίδια του από έκτης παρελθόντος μηνός Απριλίου γράμματος της αγαπητής ημών οσιότητος ημών γνωριστήσα ημίν είδησης της ιδρύσεως παρά της καθημάς παλεφάτο ιερά μονή Κύκου μουσείου διού υπηρετηθήσεται ο λαός του Θεού και εις ένα επιπλέον τομέα των της μνήμης και της συντηρήσεως των κοιμηλίων της πίστεως αυτού. Συγχαίροντες όθεν επί της εγγενής τιού του ωφελήμου έργου και ευχόμενη πατρικός, ευόδοσιν αυτού και επιτυχίαν του σκοπού, διόν συνέστη, έπειδα ψηλεύομεν ημίν και έτησεν το έργο τούτο συνεργάτες ημών και πάση της ευλαβέσιν επισκέπτες αυτού, αμέριστον την πατρικήν και πατριαρχικήν ημών ευλογίαν και ευχήν. Γνωρίζοντες άμα ημίν ότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ημάς κατά την εκδήλωσιν ταύτην θέλει εκπροσωπήσει ο ιερότατος αδελφός Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Γρηγόριος, ώστις και θέλει διαβιβάσει μην πάση τα οικότα από μέρους του Ιερού Κέντρου και ημών. Ιδέ του Αναστάντος κυρίου ημών χάρης και το άπειρον έλεος ήσαν μετά της ημετέρας προς φιλούς ως ιολογιότητος και μετά πάντων ημών. Μαΐου 12, 1998, ο Κωνσταντινουπόλεως διάπειρος προς Θεόν ευχέτης Βαρθολομαίος. Χαιρετισμός λοιπόν αγάπης και εκτίμησης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον οποίον διάβασε εδώ ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος. Ακολουθεί χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Γλάφκο Κληρίδη, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας σε αυτή τη μεγαλειώδη τελετή, την τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκου. Μακαριότατε, σεβαστών ιερατείων. Χαίρομαι γιατί έχω σήμερα την ευκαιρία να εγγενιάσω μαζί με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου. Πρόκειται για ένα επιστημονικό ίδρυμα ψηλών προδιαγραφών που φτάνει σε επίπεδα συναγωνιστικά με σύγχρονα μουσεία προηγμένων χωρών της Ευρώπης. Το μουσείο τελεί υπό την εποπτεία επιστημονικού προσωπικού, το οποίο προωθεί την έρευνα που αφορά τα εκθέματα 900 χρόνων ιστορικής ζωής. Τα πορίσματα της έρευνας συνιστούν πολύτιμες πηγές αναφοράς σε διεθνή συνέδρια. Παράλληλα, φιλοξενεί ή οργανώνει δικά του συνέδρια και εκδίδει επιστημονικά βιβλία. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, οι οποίες διενεργούνται υπό την εποπτεία και με τη φροντίδα του μουσείου αυτού στο δάσος Πάφου, καθώς και αναπαλαίωση παλαιών οικοδομών
όπως της Παναγίας του Σύντη, εργασία που βραβεύθηκε από το Europa Nostra, είναι δείγματα της μεγάλης πολιτιστικής του δραστηριότητας και της πολλαπλής προσφοράς του. Το Μουσείο συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις και συνεργάζεται με ξένα μουσεία και επιστημονικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτό γίνεται γνωστό και έξω από τα όρια της Κύπρου, προβάλλοντας τον πολιτισμό μας και την πολιτιστική μας ταυτότητα. Τελειώνοντας, συγχαίρω θερμά τον πανοσιολογιότατο ηγούμενο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκου, Νικηφόρο, και όλους τους πατέρες που ίδρυσαν το Μουσείο. Με το έργο αυτό συμβάλλουν στην περαιτέρω πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου, καθώς και στην προστασία, συντήρηση και αξιοποίηση των έργων του Βυζαντινού και μεταβυζαντινικού κόσμου, που διαφύλαξε για εκατοντάδες χρόνια η Ιερά Μονή της Παναγίας του Κύκου. Σας εύχομαι υγεία και δύναμη και ευόδοση όλων των ευγενών σας στόχων, ώστε το μουσείο αυτό να γίνει επιστημονικό κέντρο μελέτης της πανάρχαιης πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η προσφώνηση από τον αρχιτέκτονα του μουσείου, τον κύριο Ανδρέα Φιλίππου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, σεβαστών ιερατείων, κύριοι Υπουργοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και 900 σχεδόν χρόνια η Ιερά Μονή Κύκου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Κύπρου, προσφέροντας πάντα πίστη, σοφία, καθοδήγηση και ασκώντας σημαντική επιρροή στα θρησκευτικά και γενικότερα εθνικά θέματα του τόπου, αλλά και του ελληνισμού γενικότερα. Η ιστορία και η παράδοση της Ιεράς Μονής Κύκου βρίσκονται σήμερα στα χέρια του πανουσιολογιωτάτου ηγουμένου Νικηφόρου, που με όραμα, βαθιά ανησυχία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα για τη σπουδαία αυτή κληρονομιά έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να διατηρήσει όλα αυτά τα ανεκτήμητα κοιμήλια των αιώνων, τις αρχαιότητες, πρωτοχριστιανικά και βυζαντινά αντικείμενα, ιερά σκεύη, Ευαγγέλια, ιερά άμφια, νομίσματα, οστεοφυλάκια, χειρόγραφα, εικόνες και αντικείμενα τέχνης. Έχει θέσει σκοπό του το τεράστιο έργο της διατήρησης και έκθεσης όλων αυτών των αντικειμένων του χριστιανικού πολιτισμού για δικό μας όφελος, για να έχουμε εμείς και οι επερχόμενες γενναίες πληρέστερη και βαθύτερη κατανόηση αυτού του πολιτισμού. Η δημιουργία ενός νέου μουσείου είναι ένα μεγάλο εγχείρημα που απαιτεί προστάτη με όραμα, ειδική γνώση και αγάπη για όλα τα αντικείμενα της χριστιανικής μας κληρονομιάς, που επιβάλλεται να συντηρηθούν και να εκτεθούν για το κοινό. Ο πανοσιολογιώτατος ηγούμενος, έχοντας επίγνωση αυτής της δυσκολίας του έργου που ανέλαβε, έχει θυσιάσει πολύ από τον δικό του πολύτιμο χρόνο για να επιμεληθεί την κάθε λεπτομέρεια και να διασφαλίσει την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα αυτού του εγχειρήματος. Έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να πραγματοποιήσει το όραμά του για τη δημιουργία ενός σημαντικού μουσείου που θα στέκει σαν φάρος και σαν μνημείο της μοναδικής μας θρησκευτικής κληρονομιάς. Μουσείο με ιδιαίτερη σημασία για την Ιερά Μονή Κύκου, που συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να διαδραματίζει ένα τόσο σημαντικό θρησκευτικό και εθνικό ρόλο. Η αρχιτεκτονική και ο εσωτερικός σχεδιασμός και η διακόσμηση του Μουσείου του Κύκου
συνειδητά καθιθρευτίζουν τη δυναμική της πλούσιας βυζαντινής και ελληνοορθόδοξης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου δίνει τη δυνατότητα πανοραμικής και εντυπωσιακής θέας ολόκληρου του μήκους του κεντρικού εκθεσιακού χώρου κατά την είσοδο του επισκέπτη στο μουσείο. Η οροφή είναι βασισμένη στη βυζαντινή παράδοση της βασιλικής, με έμφαση στον κεντρικό άξονα και τα διάφορα νοητά εσωτερικά τμήματα των μουσιακών εκθεμάτων. Το σχήμα και η διακόσμηση της οροφής ολοκληρώνει τον διακριτικά δομημένο όγκο του εσωτερικού του μουσείου και ο διαχωρισμός των τείχων σε τμήματα συσχετίζεται με τα σχήματα του δαπέδου από γρανίτη και λευκό μάρμαρο, αφού χρησιμοποιούνται οι ίδιες συνθετικές διαστάσεις. Το σχέδιο του πατώματος αποτελεί ταυτόχρονα το καλούπι, τη μήτρα για την τοποθέτηση των βιτρινών σε λογικά διαστήματα. Οι βιτρίνες είναι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες για να επιτρέπουν μέγιστη ορατότητα του αντικειμένου. Η εξ ολοκλήρου γυάλινη χωρίς σκελετό κατασκευή διασφαλίζει τη μέγιστη οπτική εποπτεία ολόκληρου του εσωτερικού του μουσείου και με κανένα τρόπο δεν ανταγωνίζεται τα εκθέματα. Με την καθοδήγηση του Αγίου Οικουμένου συστάθηκε μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών που εργάστηκε για το σχεδιασμό και τις τεχνολογικές ανάγκες του μουσείου. Ο Διευθυντής του Μουσείου, κ. Περδίκης, και οι συντηρητές της Ιεράς Μονής Κύκου κατέγραψαν, έκαναν τους καταλόγους και περιέγραψαν όλα τα αντικείμενα που εκτίθενται. Τον εξειδικευμένο σχεδιασμό, τον τρόπο παρουσίασης και την εσωτερική διακόσμηση του μουσείου έκανε ο Ιαν Λάγκλανς του οίκου Μπόιερ Λάγκλανς Μπάτσελορ από το Λονδίνο, ενώ ο γραφικός σχεδιασμός και σηματοδότηση έγινε από την εταιρεία Visible Edge. Την παραγωγή όλης της γραφικής εργασίας ανέλαβε ο Γιώργος Σιμώνης και τις μεταφράσεις των κειμένων έκανε η Άνθη Σπαρσή. Τους εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές, μαζί με όλους τους τεχνικούς που συνέβαλαν στην άρτια συμπλήρωση του μουσείου, η συνεργασία μας ήταν άρτια. Και τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ. Προσφώνηση τώρα από τον διακοσμητή του μουσείου, κύριον Ιαν Λάγκλανς. Your Excellency, Mr. President, Your Beatitude, Reverend Abbot Nikiforos, members of the Kikos Monastery communities, honored guests, ladies and gentlemen. First, I must pay tribute to the Reverend Abbot of Kikos for having the vision to create a new modern museum, and to thank him for giving me the opportunity to work at this historic monastery, built in such an exquisite setting. I will keep the image of this place in my heart forever. What you see before you in the museum today is a fusion of my design and the inspired contribution of the Reverend Abbot himself. I must also pay a special tribute to the happy collaboration I have experienced with the architects, Andreas and Jacques Philippou, and their staff, and especially to Christos Anastasiou, without whose initiative I would not be standing here today, and without whose help I could not have carried out my work. Special thanks are also due to the builders and craftsmen in Cyprus and in England who have interpreted my designs with workmanship of such an incredibly high standard. As some of you know, I have worked with your antiquities in museums in England, most notably at the Fitzwilliam Museum in Cambridge and at the British Museum in London.
These jobs and my consequent contacts with the Greek and Greek Cypriot people have given me the greatest pleasure. Είμαι σκετσέζος και έχω μάθει να εκτιμώ από μικρός την θρησκεία σας γλώσσα, την ιστορία, την αρχαιολογία και την θρησκεία σας. Ευχαριστώ πολύ. Και σας εύχομαι με την ευλογία του Θεού κάθε επιτυχία με αυτό το μουσείο. Και τώρα, ομιλία από τον ηγούμενο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκου, κύριο Νικηφόρο, ο άνθρωπος που συνέλαβε και υλοποίησε την απόφαση για την ίδρυση του υπέροχου Εκκλησιαστικού Μουσείου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, το ονειρευόμασταν και το επράξαμεν. Λαμβάνει σήμερα σάρκα και οστά ο αποετών ασίγαστος πόθος της αδελφότητας της ιστορικής αυτής μονής, της Ελεούσας του Κύκου. Εγγενιάζουμε σήμερα ο Στέφανον εν ιαυτού κατά το ορόσημο της συμπληρώσεως 900 ετών από της ιδρύσεως της Μονής υπό το αυτοκράτορος του Βυζαντίου Αλεξίου του Πρώτου του Κομνηνού. Μπροστά σε πανέντιμη χωρία γεραρών ιεραρχών, φιλοθέων ηγουμένων και λοιπών κληρικών και μοναχών, μπροστά σε εξοχότητες του Πνεύματος, σε εξοχότητες της επιστήμης, εξοχότητες της πολιτικής ζωής, εγκαινιάζουμε το νεόδμητο εκκλησιαστικό μουσείο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκου, έργο πρωτοποριακό, ευτυχεστά της εμπνεύσεως και άριστης εκτελέσεως, έργο ενθουσιασμού και μόχθου της αδελφότητας. Το εγκαινιαζόμενο σήμερα μουσείο είναι η συνισταμένη επταετών πολυμόχθων και νυχθημέρων ανιστάχτων προσπαθειών. Είναι αποτέλεσμα της ανακαινιστικής αιαρινής πνοής που διατρέχει την αδελφότητα και αποδεικνύει ότι η μονή αυτή, το πάλε σεμνείο της ορθοδόξου πνευματικότητας, εισέρχεται οριστικά σε νέα περίοδο ανιούσας πνευματικής αλκής, αναλάμπουσα και ανασφρυγώσα. Η Ιερά Μονή Κύκου, το σεπτό και αιωνόβιο τούτο σκήνομα που απέβει στη διάρκεια των 9 αιώνων της ζωής της, σε λαγίζουσα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας εστία, δεν είναι σήμερα εσβεσμένη και εθαλειώσα λιχνία. Δεν είναι παράδοση μόνον του παρελθόντος, νεκρών και άχρηστων κοιμήλιων της ιστορίας. Δεν έχασε το νήμα του σκοπού της, τη λαμπρότητα και τον προορισμό της. Η μονή αυτή είναι και σήμερα κέντρο πολυπίκυλης ακτινοβολίας και δράσεως εκκλησιαστικής, πνευματικής, εθνικής, φιλανθρωπικής, κοινωνικής, πανορθοδόξου. Είναι και σήμερα τόπος ευσέβειας και ενεργού πίστεως, μέρος διαφύλαξης αλόβητων
των θησαυρών της Ορθοδόξου Αληθείας, πνευματικότητας και ευλαβίας, αλλά και εστία πολιτισμού, γραμμάτων και καλλιτεχνικών επιτευγμάτων. Η μοναχή της είναι και σήμερα ευθαρσής πρόμαχη της Ορθοδοξίας, άγρυπνη φρουρή και φύλακες των ιερών και των οσίων της πίστεως, συντηρητές ανεκτιμήτων αξιών του ανθρώπινου πολιτισμού, εξόχων μνημείων, κοιμηλίων και παντίων έργων της ιεράς και της θύραθεν σοφίας και τέχνης, τα οποία δημιούργησε το ασκητικό βίωμα και αποθησάβρισε ο ζήλος και η φιλοτιμία των μοναχών. Η Ιερά Μονή Κύκου και σήμερα στέκει μεγαλύνει αρχονιά, ολοφώτινο κέντρο δεήσεως, αγάπης, παρηγοριάς, μεταφέροντας στην καρδιά του λαού μας ελπίδες, ειρήνη, οράματα που δορίζει η χριστιανική πίστη. Εδώ μέσα, στις αυλές του Κυρίου, ζωογονείται η πίστη, ενισχύεται η ελπίδα, εξαγιάζεται η αγάπη προς τον Χριστό και τον άνθρωπο. Εδώ μέσα, στα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, εντελώς ατύφος και αθορύβος, επιτελούνται και σήμερα έργα ευποιίας εξαίρετα. Όποιος διαθέτει καθαρό νου και δίκαιη κρίση, εύκολα μπορεί να διακρίνει αυτή την προσπάθεια της αναβάσεως στο θαβόρ της πνευματικής μεταμορφώσεως. Αυτό το ορειβατικό σκαρφάλωμα στις κορυφές της αρετής που συντελείται σήμερα με τις προσπάθειες όλης της αδελφότητας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, είναι ιστορικά αναντήρητο ότι όλα τα μεγάλα επιτεύγματα του πολιτισμού έχουν ρίζα και έμπνευση θρησκευτική. Τα επί του Ομήρου, ο Παρθενώνας της κλασικής αρχαιότητας, η Αγία Σοφία στο Βυζάντιο έχουν θεμέλιο και αφετηρία τη θρησκευτική ρίζα. Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος μόλις έπαψε να θρησκεύει, έπαψε και να δημιουργεί. Όταν εμφανίστηκαν και κυριάρχησαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι και διακήρυξαν ότι όχι οι θεοί, αλλά οι ιδέες είναι η αλήθεια, οι αρχαίοι μας πρόγονοι έχασαν και τη δημιουργική τους πνοή. Άνθησε και πάλι ο ελληνισμός όταν ζωογονήθηκε από τον χριστιανισμό και ο άνθρωπος βρήκε την ολοκλήρωση της αξίας του. Στο Βυζάντιο, ο ελληνισμός ως σχήμα χαροποιών, συζευχθείς με τον χριστιανισμό ως πνευματικό βάθος, έγινε η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Με τη σύνθεση αυτή, αφενός μεν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός επιβιώνει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θάλει μεταμορφωμένος και αγιάζεται καθερόμενος με το πνεύμα της Χάριτος. Αφετέρου δε, το ελληνικό φως σχηματοποίησε το πνεύμα του Χριστού και το εσαφήνισε σε τέχνη, σε ποίηση, σε δογματικούς όρους, σε επιστημονική επεξεργασία. Το ενεφάνισε ως ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Με τον πολιτισμό αυτό, το Βυζάντιο φεγκοβόλησε ως ζήδωρο φως σε όλη την Ανατολή και έδωκε σχήματα και μορφές που χαρακτηρίζουν και σήμερα ακόμη τη ζωή όλων των Ορθοδόξων λαών. Ο Βυζαντινός πολιτισμός, πολιτισμός ωραιότητας, μέτρου και ρυθμού και σοφίας και επιστήμης, σημειώθηκε ως βυζαντινά αιώνια καλλιτεχνικά μνημεία, με αρχή και τέλος το θαυμάσιο ναό της του Θεού Σοφίας, την ουράνια αυτή οπτασία με υλική υπόσταση που εκστασίασε τους αντιπροσώπους του Βλαδίμηρου της Ρωσίας και είπαν ότι στο ναό αυτό βρίσκεται ο ουρανός πάνω στη γη. Την Αγία Σοφία που βρίσκεται στην καρδιά της ιστορίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στην καρδιά
της ιστορίας του έθνους μας και που αποτελεί ευλογία για όλο τον κόσμο. Αυτός ο πολιτισμός, αυτή η πίστη, ως ελληνοχριστιανική συνείδηση, ως ορθοδοξία, μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και ζει ως ιερά παράδοση μέσα στην ψυχή μας. Τα ορθόδοξα μοναστήρια μας, ως κοινωνία και πολιτεία, διατήρησαν τον βυζαντινό χαρακτήρα σχεδόν αναλύωτο από τον χρόνο. Οι δεήσεις, οι ιεροτελεστίες, η ιστορία, ο ρυθμός και η όλη καλλιτεχνική διακόσμηση των ιερών αυτών κτηρίων και ο καθόλου θρησκευτικός βίος μετάγουν το πνεύμα στο Βυζάντιο. Η Ιερά Μονή Κύκου, το μοναδικό αυτό κέντρο που ιδρύθηκε και βρισκόταν κάτω από την προστασία των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήταν και είναι ένας πομπός βυζαντινής πνευματικής ακτινοβολίας. Με τις παραδόσεις του Βυζαντίου, με την ιστορία της, με τα σωζόμενα κοιμήλια, με τα αρχιτεκτονικά και άλλα καλλιτεχνικά μνημεία της τέχνης, αποτελεί η βυζαντινή ιστορία ζώσα και ενεργουμένη. Το νεόδμητο εκκλησιαστικό μουσείο, τα εγγένεια του οποίου τελούμε σήμερα ως έμπνευση και ως δημιουργία ακουμπά στη βυζαντινή κληρονομιά. Το μεγαλείο του έργου αυτού που κάνει τον επισκέπτη να νιώθει την έμπνευση της δημιουργίας, της καλεσυσίας, της αρχονγιάς και η μυστική γοητεία την οποία ασκεί στις ψυχές μας οφείλεται στο ότι αντλεί από τη μυστική πηγή της βυζαντινής ελληνοορθοδόξου παραδόσεως του έθνους μας και είναι εμβαπτισμένο εξ ολοκλήρου μέσα στα ζωπιά της ρήθρα. Όπως ο βυζαντινός ναός είναι χτισμένος προς τα έσω, τονίζεται δηλαδή περισσότερο η διαμόρφωση και η διάπλαση του εσωτερικού χώρου παρά η εξωτερική αρχιτεκτονική γραμμή, η οποία είναι λυτή και απέριτη. Έτσι και του λαμπρού αυτού οικοδομήματος, του εκκλησιαστικού μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκου, η εσωτερική διαμόρφωση και διάπλαση του χώρου και ο όλος διάκοσμος μας αποκαλύπτουν ένα κόσμο που δεν τον μαντεύουμε απ' έξω. Η όλη αριστοτεχνική, πλούσια εσωτερική διακόσμηση αποδίδει την αρχοντιά, το κάλλος, την ομορφιά, την ωραιότητα της βυζαντινής ατμόσφαιρας. Ελκύει προς αυτήν με ακατανίκητη δύναμη, αφυπνίζει τις λανθάνουσες και υπνώτουσες στο υποσυνείδητο της ορθοδόξου ψυχής αναμνήσεις και εικόνες του μεγαλείου της Βυζαντινής Ορθοδοξίας και της ζωογονή ενώπιών μας. Μπαίνοντας μέσα στο μουσείο, ένας άλλος κόσμος σε δέχεται μέσα σε ένα αρμονικό σύνολο εκθεμάτων που δημιουργούν μια αληθινή αυθεντική συγκίνηση αλλά και κατάνοιξη ιερή μέσα σε ένα υποβλητικό χώρο, βυζαντινό χώρο αυτοκρατορικού μεγαλείου, μέσα σε ένα ημίφωτο, σε ένα φως ηλαρών Αγίας Δόξης, μέσα σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα όπου απλώνεται η γαλήνη και η κατάνοιξη, όπου γίνεται και ο αέρας Άγιος από την αποστάζουσα γλυκασμό απαλή υπόκοφη βυζαντινή μουσική. Η ψυχή του επισκέπτη πνεύματος πληρούται Αγίου, αισθάνεται του πνεύματος την ειδονή κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και προσπαθεί να υπερπηδήσει την μια μετά την άλλη τις διάφορες μορφές του ωραίου για να φτάσει στο αιώνιο και τέλειο κάλλος του Θεού. Ο εσωτερικός χώρος του μουσείου, χαρά και γαλήνη της ψυχής, χειραγωγή προς την ομορφιά εκείνου που είναι όλο φως και αιώνιο πνευματικό κάλλο. Ο ωραίος κάλλει υπερπάντα βρωτών. Ανάγει τον νουν στο απόλυτο
και πανυπερτέλειον κάλος του Θεού, εκ του κάλους των ορωμένων εις το υπέρκαλον παραπέμποντα, όπως θα έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Η εσωτερική ατμόσφαιρα του μουσείου αυτού συγκερνά επιβλητικότητα και υποβλητικότητα, ωραιότητα και αγιότητα, γιατί μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία πραγματοποιείται το φαινομενικά οξύμορο μεγαλοπρέπεια και σεμνοπρέπεια, ομορφιά και αγιότητα. Το εγκαινιαζόμενο σήμερα Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου δεν είναι ένα μουσείο που εκθέτει έργα μόνο για την καλλιτεχνική τους αξία, όπως είναι τα μουσεία για την αρχαία ελληνική τέχνη. Δεν είναι ένα μουσείο αποκομμένο από τον λειτουργικό χώρο των έργων που παρουσιάζει. Είναι ένα μουσείο στον χώρο της ίδια της Μονής, αποτελεί μέρος της, όπως το σκευοφυλάκιο. Είναι, θα έλεγα, ένα σκευοφυλάκιο που χαρακτηρίζεται από εκείνο το ιδιαίτερο γνώρισμα που ανακαλεί στη μνήμη σκευοφυλάκια του Βυζαντίου και παρουσιάζει τα αντικείμενά του ως μέρος της βυζαντινής λατρείας και της ιστορίας της Μονής. Τα κοιμήλια της Ιεράς αυτής Μονής που συναπαρτίζουν τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς του νεόδμητου μουσείου και συγκροτούν ένα εντυπωσιακό σε αριθμό και ποιότητα σύνολο πρωτοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών έργων όλων των ειδών της εκκλησιαστικής τέχνης, μοναδικό στον τόπο μας. Δεν μπορούμε να το δούμε ως ανεξάρτητη οντότητα έξω από τη λατρεία. Τα κοιμήλια αυτά καθρεφτίζουν βέβαια και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα, εποχή, τεχνοτροπία, καλλιτέχνη κλπ. Πρώτα και κύρια όμως είναι αντικείμενα λατρείας και ο καλλιτεχνικός τους χαρακτήρας υπαγορεύεται από την ορθόδοξη πίστη. Αυτά συνδέονται οργανικά με τον πλούτο και την ωραιότητα των εκκλησιαστικών ακολουθιών και λάμπουν σε όλη την μεγαλοπρέπειά τους μόνο στα πλαίσια της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Είναι οργανικά ενωμένα με την ακολουθία στην οποία ανήκουν και ο σκοπός τους έγκυται ακριβώς στην παρακολούθηση και εισαγωγή της πιστεύουσας ψυχής στη Θεία Μεσταγωγία προς πνευματική θεώρηση και συμμετοχή στις ιεροπραξίες. Τα ιερά αυτά κοιμήλια ως ζωηφόρα σύμβολα έχουν αξία και διαστάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια μιας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γέννημα του ασυγήτου πόθου προς το υπεραισθητό και καρπός εσωτερικής θρησκευτικότητας. Εκφράζουν τις δοξολογίες και ευχαριστίες μας προς το Θεό, τις ηκεσίες μας, την ελπίδα και την αγάπη μας και συνιστούν κοινή πνευματική περιουσία και παρακαταθήκη. Όλην αυτήν την καθαγιασμένη καλλιτεχνική παραγωγή που δημιούργησε η ευλάβεια και δεξιότητα των καλλιτεχνών μοναχών και λαϊκών ή απέθεσεν η ευσέβεια διαπρεπών πατριαρχών και αρχιεπισκόπων, φιλοθέων ηγουμένων, ταπεινών μοναχών και φιλομονάχων προσκυνητών, αλλά και η ευσέβεια αηδήμων αυτοκρατόρων, βασιλέων και ηγεμόνων, αφού πανορθόδοξη ήταν η φήμη της θαυματουργικής εικόνας της ελεούσας του Κύκου και πανορθόδοξα αισθητή ήταν και η πνευματική παρουσία της Μονής με τα περίφημα ανά την Ορθοδοξία μετόχια της. Όλον αυτόν τον καλλιτεχνικό, θρησκευτικό και ιστορικό πλούτο η Ιερά Μονή Κύκου, αφού διαφύλαξε ο σάλικη βοτός με ζήλο και φροντίδα μέσα στους αιώνες, εκθέτει στις προσθήκες του εγκαινιαζομένου σήμερα μουσείου. Εκθέτει προς προϋφρούρηση, μελέτη, προβολή και αξιοποίηση τους σωζωμένους αυτούς προγονικούς θησαυρούς, οι οποίοι ήσαν παραδομένοι σε κινδύνους φθορών, κλοπών, πυρκαγιών και άλλων καταστροφών. Με τη διάσωση, προβολή και αξιοποίηση των ποικίλων αυτών θησαυρών προβάλλεται όχι μόνον η Κυπριακή Εκκλησία,
αλλά η Ορθοδοξία ολόκληρη. Είναι δε ευτύχημα ότι στο μουσείο αυτό εκτίθενται και κοιμήλια προερχόμενα από άλλες Ορθόδοξες εκκλησίες, για να ακούεται όσο το δυνατό καλύτερα η συγχορδία της ανά τον κόσμο Ορθοδοξίας. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, το εγκαινιαζόμενο σήμερα Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου αποτελεί στόλισμα, όχι μόνο για την μονή αυτή, όχι μόνο για την Εκκλησία της Κύπρου, αλλά για όλο το λαό μας, για το οποίο πρέπει να αγάλλεται και να υπερηφανεύεται. Αποτελεί στόλισμα όχι μόνο για την ωραιότητα και την πληρότητά του, αλλά και για τους στόχους και τις προεκτάσεις στις οποίες αποβλέπει η λειτουργία του. Προορισμός του μουσείου αυτού είναι να ικανοποιεί περισσότερο τον εσωτερικό άνθρωπο, να προσφέρει ανώτερες ψυχικές και αισθητικές συγκινήσεις, να βοηθά τον επισκέπτη με το λειτουργικό, μυσταγωγικό, αναγωγικό χαρακτήρα των εκθεμάτων του, να ανεβεί από την υλική πολυχρωμία και το χτιστό φως που τέρπουν τους οφθαλμούς στα ουράνια χρώματα και στο άρρητο θείον κάλος που καταβγάζουν την ψυχή, να ανυψώνει πνευματικά τον άνθρωπο, να τον κατανήσει και να τον φέρνει εγκύτατα προς τον Θεό. Επιδίωξη του μουσείου αυτού είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις μας αισθητική καλλιέργεια των επισκεπτών του, η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επίπεδου του λαού μας. Η τέχνη, σημειώνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έχει τη δύναμη να προσδιορίζει αποφασιστικά τη διαμόρφωση της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου. Και η ελληνορθόδοξη εκκλησιαστική τέχνη, ως τέχνη του ωραίου και του Αγίου, ως τέχνη του υπερόχου ή του υψηλού, διαμορφώνει τον ηθικό χαρακτήρα των ανθρώπων, διδάσκει, καλλιεργεί, εξευγενίζει και ηθικοποιεί τον άνθρωπο. Αποστολή του μουσείου αυτού είναι ακόμη να συμβάλλει στην εναρμόνιση της θρησκευτικής και αισθητικής μορφώσεως των παιδιών μας. Τα εκθέματα του μουσείου αυτού αποτελούν εξαίρετο και μοναδικό εποπτικό μέσο στο έργο της κατηχήσεως. Η επίδραση δε, την οποία μπορούν να ασκήσουν στις ψυχές των παιδιών όλων των ηλικιών με την άμεση επαφή με τους μορφωτικούς θησαυρούς της Ορθοδόξου Λατρείας και με την κατάλληλη περιγραφή τους, την έξαρση του ρόλου τους στην ζωή της Εκκλησίας και του έθνους και τη σημασία τους ως ζωντανό μαρτύρο του χριστιανικού μας παρελθόντος και της Ορθοδόξου Ευλαβίας, μπορεί να είναι αναντήρητα πολύ ισχυρότερη και μονιμότερη πολλών θεωρητικών μαθημάτων. Σήμερα, σε έναν κόσμο του οποίου σύγχρονοι τρόποι ζωής όλο και πιο πολύ ισοπεδωτικοί φθείρουν σιγά σιγά τους αρμούς της παραδοσιακής ζωής και αποξενώνουν τους ανθρώπους από τους ρίζες τους, έργο του μουσείου αυτού είναι να βοηθήσει τους νέους μας να αναζητήσουν την αυθεντικότητα της ζωής, να μελετήσουν με σοβαρότητα το πρόβλημα των πνευματικών μας ριζών σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της πορείας τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο που συνεχώς και περισσότερο τους αλωτριώνει και τους απειλεί. Τα εκθέματα του μουσείου αυτού είναι κληρονομιά εθνική, πολύτιμη, κληροδοτηθήσα σε εμάς ο ζωντανός θησαυρός, ο οποίος δίκην ιερού νήματος μας συνδέει με ένα ολόκληρο κόσμο και ανάγει συνεχώς το πνεύμα μας μέχρι των πηγών του πολιτισμού μας. Τα εκθέματα του μουσείου αυτού συμβολίζουν την πολιτιστική κληρονομιά μας, την παράδοση και την ιστορία μας, τη συνείδηση της φυλής μας, τη συνείδηση του πολιτισμού μας. Έργο λοιπόν του μουσείου αυτού είναι να φέρει σε ουσιαστικότερη επαφή με τους προγονικούς θησαυρούς τους νέους μας, για να μελετήσουν την παράδοση όπως αυτή μορφοποιείται και κρυσταλώνεται στα στοιχεία αυτά της εθνικής μας κληρονομιάς, να συνειδητοποιήσουν και να βιώσουν τη συνέχεια του έθνους, τη διαχρονική του ενότητα. Η παράδοση είναι ουσιαστικό στοιχείο του πολιτισμού, είναι η γονιμοποιός του δύναμη
Γι' αυτό και επιβάλλεται η συνεχής μελέτη των στοιχείων που την μορφοποιούν. Έχεις χρέος, σημειώνει ο Ιων Δραγούμης, να τα μελετήσεις αυτά, γιατί είναι όλα δικά σου και αρκετά τα περιφρόνησες ως τώρα. Μαθαίνοντας πού θε έρχεσαι, ξέρεις και πού είναι ο δρόμος να πας, και σαν τα μάθεις αυτά θα είσαι άνθρωπος. Φιλοδοξία του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκου είναι να δρά σαν δύναμη διατήρησης της πνευματικής φυσιογνωμίας και ταυτότητάς μας και ως δύναμη αφύπνισης της πολιτιστικής μας αυτοσυνειδησίας. Σήμερα η πατρίδα μας παραβιάζεται όχι μόνο στο εδαφικό, αλλά και στα πνευματικά της σύνορα. Τα πνευματικά σύνορα της πατρίδας μας καταλύονται από αλλότριες ιδεολογικές δυνάμεις. Η διαυγής πνευματική ατμόσφαιρα της πατρίδας μας αμαυρούται. Νέες ιδέες και νέα ήθη εισβάλλουν και αλλοιώνουν την εθνική και θρησκευτική μας παράδοση. Σήμερα με την ασταμάτητη ροή των πραγμάτων, με την ουσιαστική κατάργηση των συνόρων μεταξύ των εθνών, καθώς και με την προετοιμαζόμενη είσοδό μας στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου νέες καταστάσεις θα δημιουργηθούν και καινούργιες συνθήκες ζωής θα μας επιβληθούν, επιβάλλεται ενεργοποίηση της απροσμέτρητης ηθικής δυνάμεως της Ελληνοορθοδόξου Παραθόσεώς μας, για να μην αποχρωματιστούν τα ιερά μας βιώματα, να μην ατονίσουν οι εθνικοί παλμοί, να μην ατροφήσουν τα ηθικά κριτήρια. Είναι απαραίτητο, προκειμένου να διαφυλάξουμε την εθνική μας ταυτότητα και κατά συνέπεια την ύπαρξή μας ως ελληνισμού, να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να καλλιεργήσουμε τα πολιτιστικά μας στοιχεία, γιατί η παράδοση ενός λαού, η πολιτιστική του κληρονομιά, αποτελούν απόδειξη της εθνικής συνέχειας και ταυτότητάς του. Διαφυλάττουμε ακόμη την πολιτιστική μας κληρονομιά, όχι μόνο για το δικό μας συμφέρον, αλλά και από καθήκον προς τον παγκόσμιο πολιτισμό. Γιατί είναι χρέος κάθε έθνους να προσφέρει στην ανθρωπότητα τη δική του φυσιογνωμία και τις εκδηλώσεις του εκείνες που το χαρακτηρίζουν και το ξεχωρίζουν. Μέσα στους δύσκολους και ζωφερούς αυτούς καιρούς που ζούμε, με το μισό κομμάτι της πατρίδας μας να σφαδάζει κάτω από τη δεσποτεία του βάρβαρου Ατήλα, το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου θα συντελεί ακόμη στην τόνωση του εθνικού και εκκλησιαστικού φρονήματος του λαού μας, γιατί στο σύνολο των εκθεμάτων του ατενίζουμε μια εκθαμβωτική συμπίκνωση των εκφραζομένων με την ελληνοορθόδοξη τέχνη αθανάτων αξιών, πνευματικών και ηθικών, τις οποίες το γένιο μας υπηρέτησε κατά το παρελθόν και μεγαλούργησε. Σήμερα με τους αλλόθρησκους εισβολείς να έχουν κατασκηνώσει μέσα στα ιερά εδάφη μας και να συνεχίζουν τη λαιλασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βεβηλώνοντες τους ιερούς ναούς μας, λαφυραγωγούντες τους θρησκευτικούς θησαυρούς μας και καταστρέφοντες με μανία κάθε ελληνοορθόδοξη πολιτιστική κληρονομιά που αποδεικνύει την ελληνικότητα της νήσου αυτής και την αδιάκοπη μαρτυρία του ελληνοορθοδόξου πνεύματος πάνω σε αυτήν. Τα προγονικά εκθέματα που κοσμούν τις προθήκες του μουσείου αυτού είναι σπουδαιότατες μαρτυρίες, αποδείξεις, πιστήρια της ελληνοορθοδόξου πολιτιστικής ταυτότητας της πατρίδας μας. Το μουσείο αυτό με τα εκθέματά του συμπληρώνει σήμερα σε ώρα δυσχερεστάτη τον οπλισμό της πατρίδας μας για την απόκρουση της παραχάραξης της ιστορικής πραγματικότητας με νοθείες και εξάγορες συνειδήσεων. Με την προβολή των προγονικών μας θησαυρών αποκαλύπτει την μακραίων αλληνορθόδοξη παράδοση της νήσου μας και είναι μια ζωντανή μαρτυρία της πολιτιστικής ενότητας η οποία υπάρχει στον ευρύτερο ελληνικό χώρο του οποίου αναπόσπαστο μέρος είναι και η Κύπρος. Είναι τέλος το μουσείο αυτό μια έγλωτη απάντηση στους θρασείς και αυθάδεις κατακτητές ότι το λαό μας δεν το σκιάζει η φοβέρα, χωρίς να ξεχνά τα σκλαβωμένα εδάφη μας, τους τάφους των πατέρων μας, τις σκλαβωμένες εκκλησίες και μοναστήρια μας,
είναι εδώ, ζει και δημιουργεί. Είναι μια εύλογη απάντηση ότι τούτα εδώ τα Άγια χώματά μας, τα ποτισμένα με το αίμα και τον υδρότα των προγόνων μας, είναι δικά μας και θα ζήσουμε εδώ εις τους αιώνες. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, όπως υποπτεύεστε, για να έχουμε τη χαρά να εγκαινιάζουμε σήμερα το σημαντικό αυτό για τη Μονή και την Εκκλησία έργο, προηγήθηκαν μακροχρόνιες και κοπιώδεις προσπάθειες. Το μουσείο αυτό είναι αποτέλεσμα εργόδους προσπάθειας, ικανοποιεί τις προσδοκίες της Μονής και είναι άκτιο από επιστημονικής απόψεως. Η αποπεράτωση όμως ενός τέτοιου έργου δεν προϋποθέτει μόνο κόπους και φροντίδες, επιμονή και συνεργασία πολλών ανθρώπων. Φανερώνει προπαντός χάρη και ευλογία Θεού, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Καθώς αναλογιζόμαστε τον ανηφορικό δρόμο που διανήθηκε, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που ξεπεράστηκαν, αισθήματα ευγνωμοσύνης στον Θεό γεμίζουν την ψυχή μας. Ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Πανάγαθο για τη θαυμαστή συνεχή επέμβασή Του. Από του βήματος όμως αυτού αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω και όλους εκείνους όσοι συνεργάστηκαν για καιρό σε γόνιμη αρμονία για να μας χαρίσουν το αξιοζήλευτο αυτό έργο. Ευχαριστίες ολόθερμες οφείλονται εν πρώτης τόσο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιεράς Ημών Μονής, τα οποία εξ αρχής όχι απλώς ευλόγησαν την ιδέα, αλλά με αγάπη συγκινητική περιέβαλαν την όλη προσπάθεια, όσο και προς τους λοιπούς πατέρες της Μονής αυτής, τους εν Χριστώ αδελφούς μου, για την κατανόηση, την ανοχή και την προθυμία με την οποία βοήθησαν στο έργο αυτό. Η ταπεινή αυτή μοναχή της Ιεράς Μονής Κύκου, που συνήθως χλεβάζονται και σπάνια επαινούνται, για δεκαετίες τώρα υπομένουν καρτερικά τους θορύβους, τους κορνιορτούς και τις ταλαιπωρίες που δημιουργούνται από τις οικοδομικές εργασίες αναπαλαιώσεως της συνυφασμένης με την ιστορία και την παράδοση του λαού μας ιστορικής αυτής Μονής. Ιδιαίτερες όμως ευχαριστίες και αληθινή τιμή αξίζουν στον έφορο της τιμής, στον έφορο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Κύριλο, ο οποίος με νεανικό ενθουσιασμό και ζήλο ακαταγόνιστο για χρόνια τώρα ανιστάχτως εποπτεύει, κατευθύνει και επιστατεί το συντελούμενο στη Μονή ανακαινιστικό έργο. Πάτερ Κύριλε, εάν μέσα στην ένταση που δημιουργείται πολλές φορές σας στενοχωρώ, δημόσια συγγνώμη σας ζητώ. Βαθύτατες ευχαριστίες εκφράζω και προς τους πανιερωτάτους Μητροπολίτες Πάφου, Κητίου και Κυρονίας για τη συμβολή τους στον εμπλουτισμό των εκθεμάτων του Μουσείου με την παραχώρηση ορισμένων ανεκτιμήτου αξίας φορητών βυζαντινών εικόνων και τοιχογραφιών. Προς τους αρχιτέκτονες του λαμπρού αυτού, οικοδομήματος, Ανδρέα και Ιάκωβο Φιλίππου και τους συνεργάτες του, με ιδιαίτερη αναφορά στον φιλόπονο και πάντα πρόθυμο Χρήστο Αθανασίου και στο δημιουργό καλλιτέχνη όλων των ξυλουργικών εργασιών του Μουσείου Σάβα Νικολαίδη. Εκ μέσης καρδίας εκφράζω τις ευχαριστίες μου. Οι αρχιτέκτονες αυτοί με αγάπη πολύ και με καρδιά θερμή όχι μόνο εργάστησαν με συνέπεια και πέτυχαν να προσαρμόσουν το αρχιτεκτονικό σχέδιο του όλου οικοδομήματος σύμφωνα με την επιθυμία της αδελφότητας, ώστε να έχουμε σήμερα ένα σύγχρονο οικοδόμημα βασισμένο στο αρχιτεκτονικό ύφος των άλλων χτισμάτων της Μονής.
αλλά με την επιστημονική γνώση τους και την ανεκτίμητη πείρα τους συντόνιζαν και κατήφθηναν τις επιμέρους εργασίες, συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση του έργου αυτού που συνιστά δίκαιη κάφηση όλων μας. Προς τον έχοντα την γενική επιμέλεια του έργου, Άγγλο-Σκοτσέζο μουσιολόγο Ιαν Λάγκλαντς και τους ειδικούς συνεργάτες του, εκφράζω επίσης ιδιαίτερες και ειλικρινείς ευχαριστίες. Με ζήλο πολύ και θαυμαστή επιμέλεια εργάστηκαν για την εσωτερική διαμόρφωση, τη διάπλαση και τον διάκοσμο του μουσείου και για την ορθή προβολή των εκθεμάτων στις επιστημονικών προδιαγραφών με ειδικό φωτισμό, σταθερή θερμοκρασία και ελεγχόμενη υγρασία προθήκες. Ιδιαίτερη τιμή και ευχαριστίες αξίζουν επίσης στον Διευθυντή του Μουσείου, αρχαιολόγο Στυλιανό Περδίκη, ο οποίος με άκρα ευσυνειδησία επιτέλεσε το καθήκον του. Στους σκόπους και στις πεφωτισμένες ενέργειές του οφείλεται εν πολλής η σημερινή περικαλής παρουσίαση των εκθεμάτων του Μουσείου. Ευαρέσκεια, ευγνωμοσύνη και ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζω και προς τους Μενέλαο Χριστοδούλου, Διευθυντή του Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσης, και Γιώργο Σιμώνη για την γλωσσική και καλλιτεχνική επιμέλεια του μικρού οδηγού επισκεπτών Μουσείου Ιεράς Μονής Κύκου, τον οποίον έχετε ήδη στα χέρια σας, και τη γλωσσική και καλλιτεχνική επιμέλεια των επεξηγηματικών για κάθε έκθεμα πινακίδων, αλλά και για την ευρύτερη συμβολή τους στο όλο έργο. Τους συντηρητές του Κέντρου Συντηρήσεως Ιεράς Μονής Κύκου, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκου και του Κέντρου Θησαυρού Κυπριακής Ελληνικής Γλώσσης, και όλους εκείνους, τους επώνυμους και ανώνυμους, που με αμύωτο ζήλο και κατανόηση της σημασίας του έργου συνετέλεσαν ώστε να πραγματοποιηθεί το όραμα για να κατορθώσουμε να φτάσουμε σήμερα στην ευλογημένη αυτή ώρα. Τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρομαι, ευχόμενοι από καρδίας, όπως ο πατήρ των νυχτηρμών και της φιλανθρωπίας ανταποδίδει σε αυτούς πλούσιες τις δωρεές τους. Τέλος, χάριτες οφείλω και ευγνωμοσύνη ομολογώ τόσο προς εσάς, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε και μακαριότατε, όσο και προς όλη την πανέντιμη χωρία των γεραργών και ενθέων ιεραρχών, φιλοθέων ηγουμένων και λοιπόν κληρικών και μοναχών, και προς τον περιούσιο του κυρίου λαό για τη συμμετοχή σας στην χαρά αυτή και την αγαλίαση. Η παρουσία σας προσδίδει ιδιαίτερη έγκλη και λαμπιδόνα στην τερμνή και εύσημη αυτή γιορταστική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερα όμως, ας μου επιτραπεί να καλωσορίσω και εκ βάθους καρδίας να ευχαριστήσω τους σεβασμιωτάτους ιεράρχες και πανοσιολογιωτάτους ηγουμένους και αρχιμανδρίτες, εκπροσώπους Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, οι οποίοι ουκόκνησαν μακράν οδόν πορευτίνε για να βρίσκονται σήμερα εδώ και να λαμπρύνουν με την παρουσία τους και να πολλαπλασιάζουν την χαρά της πανηγύριος αυτής. Περί χαρίς και εόρτη σας απευθύνουμε το σεύ παρέστητε. Μακαρίζομαι τέλος τους αηδήμους κτήτορες της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής αυτής Μονής, και εξαίρουμε τους αγώνες των απαιώνων ηγουμενευσάντων προκατόχων μας και των μακαρίων μοναχών της, οι οποίοι άγρυπνοι φύλακες των ιερών και των οσίων της πίστεως διέσωσαν και άφησαν σε μας πλούσια κληρονομιά αθανάτων πνευματικών αξιών. Οι μορφές τους κατά την ιερή αυτή ώρα παρελάβουν σιωπηλές και λιτανεύουσες στα βάθη της ψυχής μας.
παραδίδονται σήμερα το νεόδμητο εκκλησιαστικό μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου ως φάρο πολιτισμού που θα καταβγάζει την Κύπρο. Από καρδιάς ευχόμαστε άσβεστη και αηλαμπή την ακτινοβολία του για να διαχύνει την λάμψη και το άρωμα του ελληνοορθοδόξου βυζαντινού πολιτισμού στον πνευματικό χώρο της πατρίδας μας, για να διακηρύττει εσαΐ τον ευγενή ιδεαλισμό και την προσήλωσή του στις ύψιστες αξίες του Αγίου, του Ωραίου, του Αγαθού και του Αληθινού, για να υμνολογούν τα εκθέματά του και να δοξολογούν με τα σιωπηλά μιλήματά τους και τα αμίλητα τραγούδια τους, όπως λέει ο ποιητής, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας, την τέχνη της, το παντοτινό μεγαλείο της. Εύχομαι το άπειρον έλεος και η άμαχος προστασία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, να διατηρεί στους αιώνες, ακέραιη και αβασίλευτη, την ακτινοβολία του ελληνοορθοδόξου αυτού πυρσού, να σκέπει πάντοτε την παλέφατη αυτή μονή και να διατηρεί εν ακμή υγείας σώματος και πνεύματος τους ασκουμένους σε αυτή, προς δόξαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Παναγίου και προσκυνητού ονόματος του Κυρίου ημών. Αμήν. Υπάρχει και η καλλιτεχνική πτυχή αυτής της υπέροχης τελετής. Συμμετέχει ο χορός ιεροψαλτών Ιεράς Μονής Κύκου, διευθύνοντος του χωράρχου αυτού Πανοσυλλογιτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου. Στη συνέχεια, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στη Μονή τη χοροδία Άρη Λεμεσού με διευθυντή τον Μαρίνο Μιτέλα. Ευχαριστούμε και το χορό των Ιεροψαλτών, αλλά και την χοροδία του Άρη Λεμεσού για την παρουσία τους σήμερα εδώ, σε αυτή την τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκου.
Thank you.
τρέχει πάντα βράδυ. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Έχω δυο μάτια στην ψυχή που σκίζουν το σκοτάδι. Δεν μπορώ. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσεί.
Κυρίες και κύριοι, έφτασε τώρα η ώρα της σκοπής της εγκαινιαστικής ταινίας και η αποκάλυψη της κτητορικής επιγραφής από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Γλαύκο Κληρίδη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ξενάγηση και ακολούθως δεξίωση στο κέντρο. Θα ήθελα να παρακαλέσω να προχωρήσει η αυτού μακαριώτης ο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ηγούμενος και η λοιποί επίσημοι. Θα γίνει το κόψιμο της κορδέλας και η αποκάλυψη της κτητορικής επιγραφής και θα ακολουθήσει ξενάγηση των επισήμων. Παρακαλώ να τηρηθεί κάποια τάξη. Υπάρχει χρόνος στη συνέχεια για οποιουσδήποτε μετά θα επισκεφθούν το Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκου. Παρακαλώ, μόνο ο χώρος που είναι... Μόνο στο χώρο που είναι εδώ, στους επισήμους, θα ακολουθήσουν. Παρακαλώ, οι επίσημοι, the ambassadors, the representatives of the other countries, just to follow the President of the Republic and the Archbishop Chrysostomos, please. Επαναλαμβάνω, η ξενάγηση θα ακολουθήσει και για τους υπόλοιπους. Υπάρχει χρόνος. Παρακαλώ να μείνουμε μόνο στις θέσεις μας. Θα ακολουθήσει, όπως έχω πει, δεξίωση στο κέντρο έξω από τη Μονή για όλους. Έλα μπροστά, ανοίξτε.
Ολομή. Είναι ο Άγγλος και ο Αμερικάνος. Στην πρόσφατη προσφατή, η 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 πρόσφατη προσφατ